για τη Λίτσα. Το κλειδώσουμε. Μπράβο! Και ανεβαίνει στα 1750 ευρώ. Για αυτό χαρά. Είναι το συνολικό σου κέρδος. Αυτό που καταφέραμε απόψε είναι να έχουμε το απόλυτο ρεκόρ των 6 νικών και μπράβο. Έλα να πάρουμε το double. Λίτσα, κέρδισες 10.000 ευρώ, έχεις ανέβει στις 11.750 ευρώ. Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα για την Όλια! Θα το κλειδώσω. Κέρδισες 1.000 ευρώ και μακάρι να έχουμε μεγάλη διαδρομή μαζί όλια. Μακάρι. Πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Τι κάνουμε? Το κλειδώνω. Θα κέρδισες 1.000 ευρώ απόψε και μπράβο σου. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, όλια φεύγει από το «Δεν έχω λόγια», έχοντας κερδίσει όμως 2.000 ευρώ. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο «Δεν έχω λόγια». Είμαι ο Γιώργος και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος, γιατί εδώ στο «Δεν έχω λόγια» ζούμε μεγάλες στιγμές. Έχουμε μαζέψει τους 8 καλύτερους, πιο επιτυχημένους παίκτες του «Δεν έχω λόγια» και έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο πρωτάθλημα για να ευχαριστηθείτε κι εσείς και εμείς όμως εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να υποδεχτούμε δύο κορίτσια που γράψανε και αυτά ιστορία, άφησαν το στίγμα τους. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη Λίτσα και την Όλια. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα αντέχω, μην το ξεχνά. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου. Να μ' αγαπάς. Πόσο χαίρομαι που ξαναήρθατε. Πόσο χαίρομαι που είστε εδώ. Μου φαίνεται το μεταξύ απίστευτο ότι θα παίξουμε. Δεν θέλετε να πάμε κάπου να φάμε ένα ψαράκι, κάτι τέτοια? Πώς αισθάνεστε που είστε εδώ? Πολύ ωραία. Πες μου εσύ. Τι να σου πω. Επτάψυχη. Επτάψυχη πάλι. Αισθάνομαι ντεζαβού. Ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, κανονικά. Ναι. Ναι. Όλια μου. Μου λείψατε. Και εσύ. Μα μας έφυγες πριν να αλλάξουμε χρόνο. Καλά που ξανάρθες. Θα περάσουμε ωραία. Κάνει να χορεύω. Εννοείται. Απιβάλλεται. Θα ακολουθήσω και αυτό το ωραίο το χορευτικό, Λίτσα, που κάνει. Το έτσι. Και πάμε να δούμε κατηγορίες. Ό,τι θέλεις. 10 βαθμοί. Ας κρατήσουμε τις αποστάσεις 15. Η αγάπη 20. Παρακαλώ. Shopping Therapy 25, μάλιστα. Είναι λίγα αγγλικά τραγούδια, σας βάλουμε και αγγλικά σήμερα. Απομυθοποίηση 30. Η ισχύ εν τη ενώση 35, για μας είναι πέρα. Παραξενιές. Παραξενιές ή παράξενες, για τα κορίτσια μου είναι παράξενα. Παραξενιές, 40. Okay, εντάξει. Λοιπόν, αφού τα χορέψουμε και τα τραγουδήσουμε αυτά, στο τέλος ακολουθεί το κοινό τραγούδι. Λοιπόν, το ρόλο του leader και το μικρόφωνο του leader σε αυτό το τουρνουά έχει σε κάθε παιχνίδι αυτός ο οποίος είναι πιο ψηλά στην κατάταξη. Λίτσα μου, εσύ είσαι αυτή σε σχέση με την Όλια, οπότε ξεκινάς εσύ. Διαλέχτε. Εγώ ως άνθρωπος έχω πολλές παραξενιές. Οπότε... Δεν έχεις, μωρέ, όχι. Έχω πάρα πολλές. Καλά, ντε. Πάρα πολλές. Άντε, να πάμε στις παραξενιές τότε.
Τι έχουμε εκεί. Εξαιρέσεις, ρους και παράξενο παιδί, Σταν. Αχα. Για να ακούσουμε εξαιρέσεις. Ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Κορίτσια, να είστε εσείς λίγο σοβαρές απόψε, γιατί εγώ δεν υπάρχει πιθανότητα να κρατήσω το επίπεδο. Πάμε και στο παράξενο παιδί. Είμαι παράξενο παιδί, λέγαν οι φίλοι και οι γνωστοί. Για διάλεξε, Μιλίτσα μου. Δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη για το ποιο θα διάλεγες. Ναι. Κι εγώ πιστεύω θα διάλεγες. Το πρώτο πιστεύατε. Ναι. Ναι. Φέρε το μωρέ, δεν βαριέσαι. Λες. Άιντε, πάμε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα να στα πω τα διαδικαστικά, τα ξέρεις. Πόσες λέξεις πρέπει να πεις. 10 μάλλον, ναι. Ναι. Πόσους βαθμούς θα πάρεις. 40. Ωραία. Θα χορέψω. Εννοείται. Φύγαμε. Το ξέρεις, μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Πέρα κυλάει για να έρθει επόμενη, να φέρει σκέψεις μ' άλλο αέρα. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει. Την αγκαλιά μου έλα. Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε, μη μείνεις εκεί. Ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Αυτό είναι το σωστό, το φινάλι του τραγουδιού. Μη σου πω. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κανόνες, λέει το τραγούδι, αλλά υπάρχουν κανόνες, οπότε πάμε στους κανόνες να δούμε τι είπαμε. Η δική μου η τρέλα, μα πρόσεξε, μη μείνεις εκεί. 10 είναι. Μέτρατε, εσύ που ξέρεις. Είναι 10. Ναι, 10 είναι. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά... το κλειδώσουμε. Ωραία. Μπράβο, Λίτσα. 40 βαθμοί δική σου. Γιατί δεν ήσουν σίγουρη, αφού μια χαρά το πήγες πάλι. Πολύ καιρό να το ακούσω το τραγούδι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, με τα υπέροχα κορίτσια μας την Όλια και την Λίτσα θα πάμε σε διαφημίσεις και ξαναρχόμαστε. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν με τη Λίτσα και την Όλια, έτοιμη για τη συνέχεια. Λοιπόν, Όλια. Γιώργο. Όλια. Γιώργο. Όλια. Γιώργο. Μιλά μου, ναι. Μιλά μου. Σχίσεν τη ενώση. Σχίσεν τη ενώση. 35 βαθμοί. Και δύο τραγούδια. Με σένα πλάι μου, Στέλιος Ρόκος, Δήμος Αναστασιάδης. Να μείνεις για πάντα, Ηλίας Βρετός. Για να ακούσουμε το «Με σένα πλάι μου». Με σένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να αντέξω. Μείνε στο πλάι μου κι εγώ θα βρω τη δύναμη να τρέξω. Πάμε και στο «Να μείνεις για πάντα». Να μείνεις για πάντα, καρδιά μου εδώ. Να υπάρχεις μέσα στη ζωή μου. Το πρώτο τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω τους στίχους. Το δεύτερο τι? Απλά δεν ξέρω τους στίχους.
Οπότε θα διαλέξω το μεσένα πλάι μου. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ μόλις τα είδα, λέω στο πρώτο θα πάει η Όλια. Εντάξει, και ο Θεός βοηθός. Ωραία, πάμε λοιπόν. 8 λεξούλες ψάχνουμε. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ, Γιώργη. Πήγα, κοίταξε να δεις, όχι, θα έρθω, αλίμονο, δεν. Είδα κάτι γνωστούς μου, και... Τι έγινε? Δεν ξέρω. Θα χαθώ και ό,τι μου λείπει θα γυρέψω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Α, είπαμε 8 λέξεις, γιατί εγώ... Ούτε εγώ το περίμενα. Για λοιπόν, τώρα πώς σου φαίνεται? Εντάξει, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Θα το κλειδώσω. Όχι, και ό,τι σου λείπει. Ό,τι μου λείπει θέλω να γυρέψω. Κι εγώ μαζί σου, κούκλα μου. Ευχαριστώ. Και ό,τι σου λείπει θα γυρέψω. Αυτά, λοιπόν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να πειράξει. Πάμε στο επόμενο. Από μύθο, ποίηση θα πεις, πιστεύω. Εγώ γιατί διαλέγω, παιδιά, κατηγορίες, συγγνώμη. Καλέ, κάνε δουλειά σου. Έλα, δώστε το, μη σου χαλάς το χατήρι. Αυτό θες. Φέρτο. Άντε, πάμε εκεί. Τι σημασία έχει Δέσποινα Βανδύ, όλη μου η στενοχώρια και τη γαρμπή. Πω, πω, παιδιά. Τι έπαθες? Το ένα μου αρέσει πάρα και πολύ. Και εμένα. Πάμε να δείτε, θα σας αρέσει το άλλο. Πάμε να ακούσουμε τι σημασία έχει. Και τελικά τι σημασία τώρα έχει. Αυτοί ο άνθρωποι αγαπήθηκαν πολύ. Πάμε, εγώ με τη Λίτσα δεν έχω 8 επεισόδια, δεν έχω συνεννοηθεί σε τραγούδι. Θα συνεννοηθώ στο εξτρά. Πάμε λοιπόν, όλοι μου οι στενοχώρια. Όλοι κι όλοι μου οι στενοχώρια. Κράτησε να ξέρεις 2-3 ώρες το πολύ. Συγγνώμη, μανούλα μου, αλλά... Λίτσα, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Τι θέλεις να πεις από τα δύο? Αγωνία, πολύ. Το δεύτερο, βέβαια. Άντε λοιπόν, να πούμε το όλοι μου είστε στεναχώρια και τη γαρμπή. Καλή σου επιτυχία. Πάμε για πόσες λέξεις? 6 και 30 βαθμούς. Φύγαμε. Έχασες τη ψυχραιμία, παραφέρθηκες. Πώς μιλούσε με μια κυρία, πάλι ξέχασες. Θέλησες να με πικράνεις και φύγες μακριά. Κι είχες πίσω νους για μένα πως θα υπέφερα. Μα όλοι κι όλοι μου η στεναχωριά κράτησε να ξέρεις 2-3 ώρες το πολύ. Εμείς θα ζούμε χωριά. Τώρα πια αυτό καθόλου δεν μ' ανησυχεί. Μα όλοι κι όλοι μου είστε ένα χωριά. Κράτησε να ξέρεις 2-3 ώρες το πολύ. Και ας το εξής εμείς θα ζούμε χωριά. Τώρα πια αυτό καθόλου δεν μ' ανησυχεί.
Ναι. Τα έδωσες όλα. Ναι, δεν είμαι σίγουρη όμως. Για να δούμε τις 6 λέξεις που έδωσες. Τώρα πια αυτό καθόλου δεν με ανησυχεί. Το 1, 2, 3, 4, 6. Άστο πώς είναι. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά άστο. Δε... Τώρα, άμα τα αλλάξω, να είναι λάθος, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Σωστά. Το χαμό της λίτσας το φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έτσι όπως είναι, το κλειδώνουμε. Μπράβο! Λοιπόν, Λίτσα ανέβηκε στους 70, σωστή και στα δύο τραγούδια. Και έδωσες και πόνο, οπότε όλια μας... Γιώργο. Πάμε να πάρουμε βαθμούς. Πάμε. Πώς? Σταθήσουμε. Shopping therapy. Shopping therapy. Θα ψωνίσουν 25 βαθμούς. Τι εννοώ στο shopping therapy? Όταν θα πάω κεράμι στο παζάρι είναι shopping therapy τραγούδι? Νίκος Γούναρης, 1941, πόλεμο είχε τότε. Τι shopping να κάνεις? Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι και στην αγορά του Αλφαλίλη. Εκεί εντάξει, όντως. Πάμε να ακούσουμε το «Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι». Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, δεν να σου πάρω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυρικικί, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Πάμε και στην αγορά του Αλχαλίλη. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλά τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Δεν έχω αγωνία για την επιλογή σου. Ναι, γι' αυτό απορώ που με κοιτάς. Σε κοιτάω για να κάνεις την ανακοίνωση. Στην αγορά του Αλχαλίλη. Άνα, μπράβο. Πάμε λοιπόν για 25 βαθμούς, 5 λέξεις. Φύγαμε. Σας. Παιδιά, ωραία το είπαμε. Πάμε να δούμε τις 5 λέξεις που μας έδωσε όλια. Ναι, τις κλειδώνουμε. Το πρώτο ζοριστήκαμε, αλλά αυτό ήταν ευκολάκι. Τσακ, τσακ. 25 βαθμοί, μπράβο, σωστή. Έτσι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, 70-25 τώρα το σκορ. Πάμε στο τρίτο τραγούδι της Λίτσας. Πάμε στην αγάπη. Πάμε στην αγάπη. Η αγάπη έρχεται στο τέλος, Αντώνης Ρέμος. Η αγάπη όλα τα υπομένη, Μαρινέλα και Κώστας Χατζής. Για να πάμε από το τέλος να ξεκινήσουμε. Η αγάπη έρχεται στο τέλος. Η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Πάμε και στο αγάπη όλα τα υπομένη. Η αγάπη όλα τα υπομένη, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Αυτά, τα ολίγα. Τι κάνουμε, Λίτσα? Η αγάπη έρχεται στο τέλος. Ναι.
Εντάξει, τέσσερις λέξεις, δεν είναι και πολλές. Όχι. Έρχεσαι με ένα γεια, φεύγεις με τα φιλιά. Πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού, μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Τότε, μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα. Λοιπόν, είπες εκεί που κρύφτηκες, θα είμαι πάντα κρυμμένος. Να σου πω κάτι όμως, Λίτσα. Άμα πάει και κρυφτεί αυτή, εκεί που έχει κρυφτεί ο άλλος, δεν είναι κρυμμένη. Δηλαδή, μαζί οι άνθρωποι τα έχουν, έτσι. Άντε, σκέψου το λίγο και πες μου τι θες να κάνουμε. Πάντα θα σε βρίσκω, λοιπόν. Πάντα θα σε βρίσκω. Εκεί που κρύφτηκες, πάντα θα σε βρίσκω. Φεύγει το θα είμαι πάντα κρυμμένος. Τώρα πώς σου φαίνεται? Λοιπόν, είμαι 100% σίγουρη ότι είναι σωστό. Και σταμάτα! Και να το κλειδώσω έτσι. Ναι, μπράβο. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, ωραία. Δεν το περίμενα. Έλα. Πέφτει από τα σύννεφα. Σε καρφώνει το βέλος. Εκεί, εκεί που κρύφτηκες, ναι, έχει πάει αυτή να κρυφτεί, ναι, γιατί φοβάται την αγάπη και τον έρωτα. Ναι. Αλλά παρόλο που κρύφτηκε, ναι, το βέλος του έρωτα, ναι, την καρφώνει, Λίτσα. Είσαι και φιλόλογος. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Βλέπω ένα ύφος επιθετικό, θα έλεγα. Λίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήθελες τώρα να είναι σωστό το πάντα θα σε βρίσκω και σε χάλασε το βέλος του αυτό. Δεν το βρίσκα πάντως. Δεν πειράζει. Πώς, εσύ να σ' αρέσει ο Ρέμος, πώς σου φύγει αυτό το τραγούδι? Δεν ξέρω. Περίεργο. Οπότε όλια, να σου πω κάτι. Ενώ φαινόταν μεγάλη διαφορά, κάτι πόντους να πάρεις τώρα. Γίνονται πράγματα και θάματα. Λοιπόν, τι διαλέγεις? Να μην κρατήσουμε τις αποστάσεις, αλλά ας τις κρατήσουμε. Ας κρατήσουμε τις αποστάσεις, αλλά άμα πάρεις 15 βαθμούς, δεν κρατάμε τις αποστάσεις, τις μειώνουμε σημαντικά. Λοιπόν, εγώ τη ζωή μου, Γιώργος Μαζωνάκης, μακριά μου να φύγεις, Πάνος Γαβαλάς. Αυτό εννοούν να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Πάμε στο εγώ τη ζωή μου. Έχω τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου. Έχω στον όνειρό μου και εσύ στη σκιά σου. Μακριά μου να φύγεις. Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις. Δεν θέλω ξανά να σε δω. Άλλο ένα τραγούδι που το έχει ευχαριστηθεί η Μαρία. Ε, πολύ. Όλια μου, εσύ ποιο θα ευχαριστηθείς από τα δύο? Το δεύτερο κι εγώ. Μακριά μου να φύγεις. Αποκλείεται να συνεχίζεις να πας να κρυφτείς. Βέβαια, δεν να σου πω. Καλή σου επιτυχία. Ψάχνεις τρεις λέξεις. Πήγω. Την καρδιά μου πλήγωσες. Με κάνες και πόνεσα. Θες αλλού να πας, αν δεν μ' αγαπάς. Από να μου φέρεσαι.
αγαπάς, ούτε με πονάς. Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις. Δεν θέλω ξανά να σε δω. Για τη μάλαμα, τι αρέσουν αυτά. Αρέσουν ναι, αυτά. Ναι, ναι. Αυτό το συγκεκριμένο τη αρέσει πολύ και το λέει και πάρα πολύ ωραία. Και εσύ το είπες πολύ ωραία. Ωστόσο. Μπορεί να ακουγόμουν, εντάξει. Το δέχομαι. Για να δούμε λοιπόν ακριβώς πώς το είπες. Κι ας γίνω ρε μάλι σωστό οι τρεις λέξεις. Ναι, για νομίζω ότι είναι αυτές. Πάμε. Oh. 15 βαθμοί για σένα όλια, ανεβαίνεις στους 40, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα εδώ είναι κρίσιμα, πάμε σε διαφημίσεις, να πάρουν και τα κορίτσια μας μία ανάσα και ξαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο πρωτάθλημα, στο Champions League του Δεν Έχω Λόγια, με τη Λίτσα και την Όλια. Λοιπόν, όσο περίεργο μου φαίνεται να σας εξηγώ τα διαδικαστικά, παιδιά. Όχι, εγώ χαίρομαι. Αλήθεια. Γιατί δεν έχω κάτσει ποτέ εκεί και θέλω να κάτσω μια φορά, ναι. Καημό το είχα. Θα καθίσεις μια φορά, ωραία είναι, το Sherry Sherry Lady βάζουνε και ακούμε. Α, εντάξει. Αυτό. Πήγαινε να ακούς το Sherry Sherry Lady και ξεκινάμε εδώ πέρα με τη Λίτσα. Άντε, στο καλό. Κάτσε, θα σε συνοδεύσω. Ορίστε. Τι έγινε, κοπελιά? Καλά, μωρέ. Έχεις μια ωραία διαφορά. 30 βαθμοί είναι. Είναι καλή, δεν είναι και ασφαλής. Τα ξέρεις εσύ αυτά. Καλά, εσύ είσαι 7 ψυχή, βέβαια. Έχεις επιβιώσει από πολύ μικρότερες διαφορές, θυμάμαι. Εγώ και κατσαρίδες. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα πάντα κρίνονται στο κοινό τραγούδι. Εδώ κάθε λέξη δίνει και ένα βαθμό. Στο πρώτο λαθάκι, όσο μικρό κι αν είναι αυτό, μη μου το θυμίζεις, δεν σου το θυμίζω, ακούς αυτό το πράγμα. Δεν τον αλλάξαμε τον ήχο από τότε που έχεις να έρθεις, τον κρατήσαμε ίδιο, μας άρεσε. Εντάξει, πάμε να δούμε ποιο το κοινό τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Νίκος Παπάζογλου, 1986. Δεν σε ρωτάω άμα το ξέρεις, γιατί το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ξέρω, ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι πόσο καλά το ξέρεις. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Γιώργο μου, αυτό είναι το θέμα. Έλα να σου δώσω μια αγκαλιά. Καλή σου επιτυχία. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς.
άλλο αυγουλό μάτι, άλλο ανοιχτό μάτι, κι άλλο αυγουλό μάτι. Όλο ίδια και τα ίδια, καλούς ροκαλίδια. Έχεις καταλάβει ήδη του Μέγκα το παιχνίδι, τι έγινε? Κάτι πήρα χαμπάρι. Τι έκανες? Το πες όλο. Ναι. Δεν ακούσαμε ποτέ αυτό. Ακούσαμε καμπάνες, πρασίνισαν τα πάντα, το είπες όλο. Μπράβο, Λίτσα. Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα στη Λίτσα. Πρασίνισε. Και ακούσαμε τον ήχο στο σημείο όπου οι λέξεις που έδωσες ήταν τόσες πολλές που δεν μπορούσε πια η Όλια να καλύψει τη διαφορά. Το μόνο κακό σε αυτή την τέτοια υπόθεση είναι ότι δεν θα τραγουδήσει η Όλια. Ας τη φωνάξουμε όμως. Μια φορά έκατσε στην καρέκλα, αλλά δεν ήταν. Τα πράσινα. Τα είδα, λέει, τα πράσινα. Σωστά, ναι, γιατί ναι, μεν δεν ακούστηκε τίποτα. Πρασίνισε το σύμπαν, γιατί η Λίτσα το είπε όλο. Το κατάλαβα. Το είπε όλο. Αυτό σημαίνει ότι πρασίνισε συγκεκριμένα στο σημείο που η λέξη που είχε δώσει ήταν τόσο πολλές που δεν μπορούσε να καλύψει τη διαφορά. Το τραγούδι ήταν το «Πότε Βούδας, πότε Κούδας». Φαντάζομαι το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Ναι, 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 ναι. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, κάποιοι από την Ελλάδα το ξέρουν και ολόκληρο μέχρι το τέλος. Μέσα σε αυτούς ήταν εδώ και το κορίτσι. Λοιπόν, για να δούμε πόσες λέξεις μας είπες, Λίτσα. Όσες εσύ και μας είπες. 194, από το 70 στο 194. Νικήτρια, λοιπόν, του απόψινού επεισοδίου είναι η Λίτσα, η οποία παίρνει ένα εισιτήριο για τους ημιτελικούς. Όλια μου, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Πάρα πολλά, πιο πολλά. Γεια σου. Γεια. Σ' αγαπώ. Φοβερό. Καλό. Έκανες χαμό τελικά. Το χαμούλι σου τον έκανες. Λοιπόν, κέρδισες την Όλια και κέρδισες ένα εισιτήριο για τους ημιτελικούς, συγγνώμη, για την επόμενη φάση. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, έχουμε και το δικό μας τελικό εδώ.
6 βήματα, τα ξέρεις. Κάνα τα δούμε. 250 ευρώ, 500, 1000, 2000, 5000 και... 10.000 ευρώ για τις 16 τελευταίες λέξεις που θα ζητήσουμε. Σταματάς όποτε θες εσύ και κρατάς αυτά τα χρήματα, εντάξει. Ναι. Ωραία. Έχεις και τη βοήθεια των αρχικών και έχεις και δύο τραγούδια. Στο μυαλό μου έρχονται εικόνες να τραγουδάς τα λαϊκά. Αχ, τι ωραίο. Δεν θα είναι τα λαϊκά, φαντάζομαι, σήμερα για να δούμε ποια τραγούδια είναι αυτά. Ρε, Άννα Βύση, η πίπα της ειρήνης, Μιχάλης Εμυρλής. Ένα αντρικό, ένα γυναικείο. Φέρτο, ρε! Πρώτη στάση είναι στα 250 ευρώ. Δύο λέξεις μόνο. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Τότε η λυκική μαγιά μια βραδιά μαγικά τα κάνε τυχαία. Αγαπηθήκανε τρελά, κάνανε και ένα παιδί που το βγάλαν περαία. Που το βγάλαν περαία, νομίζω μας είπες, για να το δούμε γραμμένο, αν άκουσα καλά, αν δεν άκουσα με διορθώνεις. Όχι, αυτό μας είπες, έτσι. Σε ακούω. Κλείδωσέ το. Σένα. Το κλειδώνουμε. Ναι. Μ' άρεσε. Της άρεσε τις λίτσες, το κλειδώνουμε. $250 ευρώ δικά σου, Λίτσα. Λοιπόν. Ανούλα Βύση είναι αυτή. Ναι. Ναι. Συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε ναι, για τα 500. Ναι. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο έρωτας και η ομορφιά κόλπα κάνανε τρελά σε μια ροζ λιμουζίνα. Μου φύγει ένα πνοή. Πριν σου φύγει ένα πνοή όμως, μας έδωσες 4 λέξεις. Ναι. Για να τις δούμε. Σε μια ροζ λιμουζίνα. Μ' αρέσει. Mm-hmm. Οπότε... Το κλειδώσω. Σωστή. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 500 ευρώ. Σκέψου και μου λες. Πάμε. Πάμε. Πάμε στα 1000 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Και πριν καλά καλά περάσουνε μήνες 9, μια σου η Σαλονίκη και η αδερφή της η Αθήνα. Ναι. Για να γράψουμε τι μας είπες. Και η αδερφή της η Αθήνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το κλειδώσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Το κλειδώσαμε. Μπράβο, Λίτσα μου. Έχουμε φτάσει, χωρίς πολύ πολύ προβληματισμό, στα 1000 ευρώ. Στα 3 πρώτα βήματα. Και είναι ένα ποσό το οποίο δύσκολα το ρισκάρει κανείς, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα ποσό το οποίο όλοι θέλουν, είναι οι 2000. Εκεί υπάρχουν 8 λέξεις. Σκέψου και μου λες τι να κάνουμε. Είμαι 100% σίγουρη ότι έχει κουπλέ πάλι. Και δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ και με τα αρχικά μαζί. Να πω. Ναι, τι αποφάσισες. Ναι, θα σταματήσω. Εντάξει, Λίτσα μου. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πού συνεχίζει, ρε Μαρία. Μα οι θεοί ζηλέψανε. Α, μα οι θεοί ζηλέψανε. Έχει πολλά. Λοιπόν, είχε πολλά, όντως.
Λίτσα, νομίζω ότι πήρες μια πολύ σωστή απόφαση, η οποία σου χάρισε 1000 ευρώ. Μπράβο σου. Έχεις κερδίσει λοιπόν σήμερα 1000 ευρώ το εισιτήριο για τους ημιτελικούς και έχεις ανέβει κιόλας από τις 11.750 12.750. Χαμός. Και κερδίζεις και ένα φιλί άμα το θες. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν. Με τη Λίτσα ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους ημιτελικούς. Εντάξει. Ναι. Μέχρι τότε έχουμε βέβαια και άλλα εδώ πέρα φοβερά και τρομερά ζευγάρια ήδη από το επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, να είστε καλά εσείς από το σπίτι, αλλά και εσείς εδώ που μας στηρίξατε τόσο πολύ και μας χειροκροτήσατε και χορέψατε και τραγουδήσατε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών The School Εβίτας Γεωργοπούλου Σταματοπούλου από τον Άγιο Δημήτριο. Και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαπρασλής από το Νέο Ηράκλειο. Θα μας βάλετε λίγο έτσι ένα ρεφρέ να κλείσουμε με το ρε, γίνεται. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε κι η σκούδια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Καλό βράδυ!